Απόψε έχουμε προσκεκλημένο σε όλη την εκπομπή, σε όλο το δίωρο, τον οικονομολόγο, τον γραμματέα του ΕΠΑΜ, τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Να σας δείξω, φίλες και φίλοι, το πρωτοσέλιδο, να το δούμε μαζί κύριε Καζάκη, το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News, που θα βρουν οι τηλεθεατές μας το πρωί στα περίπτερα. Κύριε Καλογερινέ, να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News. Σκάνδαλο στην Εθνική Τράπεζα. Στο σκαμνί για κακούργημα τα λαμόγια που ξεπούλησαν τα ακίνητά της. Σκάνδαλο στην Εθνική Τράπεζα. Έδωσαν άτοκο δάνειο σε ύποπτο ξένο φαντ, το οποίο άρπαξε τα ακίνητα και στη συνέχεια τα νίκιασε πάλι στην τράπεζα. Αυτό είναι το θέμα. Σε πολύ δύσκολη θέση αναμένεται να βρεθούν μέσα στις επόμενες ημέρες ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος μετά την εισαγγελική έρευνα για το σκάνδαλο της Πανηγαία, το οποίο απειλεί ανοιχτά με πολύχρονες φυλακίσεις πολλά από τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της πολιτικής ζωής του τόπου που πρωταγωνίστησαν στα χρόνια της κρίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα βήμα πριν κληθούν ύποπτοι για κακουργήματα, σε μια υπόθεση που αναμένεται να προκαλέσει πολιτικό σεισμό, βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα για τις διαδικασίες πώλησης σε ξένο φαντ της θυγατρικής εταιρείας της Εθνικής Τράπεζας Πανηγαία, η οποία είχε στο χαρτοφυλάκιό της 241 ακίνητα φιλέτα. Δεν είναι μόνο η Εθνική που το έχει κάνει. Ναι, ναι. Η αγορά μιλάει και για τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες. Μάλιστα. Άλλο θέμα στην πρώτη σελίδα. Και βέβαια είναι όντως είναι σκάνδαλο. Με συγχωρείτε που σε έγινε. Όντως παρακαλώ. Είναι σκάνδαλο. Αλλά φανταστείτε τι έχει να γίνει με τα κόκκινα. Ναι. Άλλο θέμα στην Κόντρα News. Ο Αλέξης ξεμπροστιάζει τη διαπλοκή. Άγριο σφυροκόπημα απόψε στη Βουλή εναντίον των ταβατζίδων και των διεφθαρμένων πολιτικών. Φαρμακερός ο λογαριασμός της εφορίας για τα εισοδήματα του 2016. Οι απαιτήσεις των δανειστών ισοπεδώνουν τη μεσαία τάξη. Πρόγραμμα ΝΑΣΑ του ΑΕΔ για 15.000 ανέργους 50. Η Τουρκία θετεί τη συμφωνία για το προσφυγικό. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση προσφυγικές τροές στα νησιά του Αιγαίου. Φωτογραφία Κάστρο με Ομπάμα. Ιστορική συνάντηση Ομπάμα-Κάστρο. Αλλαγή σελίδα στις σχέσεις Κούβας και ΗΠΑ. Σηματοδοτεί επίσημη επίσκεψη του Μπαράκ Ομπάμα στην Αβάνα. Η πρώτη εν ενεργεία Αμερικανού Προέδρου από το 1928. Και το άρθρο στην πρώτη σελίδα της Κόντρα News έχει τίτλο «Αυτός ο άνθρωπος θα έκανε και για υπουργός. Πάρτε υπάλληλο το Φαλσιανί. Δώστε το ένα τεράστιο μισθό, τη μεγαλύτερη βίλα στη Μύκονο και ποσοστό από τα χρήματα που θα μας κετρυπώσει». Και αναφέρεται βέβαια στις πληροφορίες που έχει δώσει για, για τις λίστες Λαγκάρτ ο κύριος Φαλσιανί. Για να δούμε και τι θα δούμε, κύριε Καζάκη, αύριο στη συζήτηση για τη διαφθορά και τη διαπλοκή στη Βουλή. Για να δούμε αν θα προκύψουν πράγματα. Ναι, ναι. Προσωπικά δεν είμαι αισιόδοξος, αλλά. Λοιπόν, έχω πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα από πολίτες. Θα ήθελα να περάσουμε να δούμε, είναι ένα ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Όλγα Καλατζή, να ακούσουμε την ερώτηση από τον κύριο Γιώργο, το φίλο μας, που απευθύνεται στον κύριο Καζάκη. Κύριε Καλογερινέ. Ποιο είναι το πλάνο του γενικά για όλο αυτό, δηλαδή πιστεύει ότι το οικονομικό του πλάνο μπορεί να εφαρμοστεί όντως? Είπαμε προηγουμένως ότι το πρώτο βασικό ζήτημα είναι, εκτός από αυτά που λέγαμε για τα χρέη, είναι να δοθεί εισόδημα στον κόσμο. Ναι. Και μπορεί να δοθεί μέσα σε ένα 24ωρο, όσος και να σας φαίνεται παράξενο. Mm-hmm. Σε ένα 24ωρο. Σε ένα 24ωρο. Παρακαλώ πολύ, πάρτε τον κύριο Μιχάλη Χαϊδάρη στις Σέρες, κύριε Καλογερινέ. Ετοιμάστε την πρώτη τηλεφωνική, παρακαλώ. Βεβαίως. Συγγνώμη για τη διακοπή. Ναι, βεβαίως, χωρίς τις δεσμεύσεις μνημονίων και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ μπορώ να πιστώσω στο λογαριασμό σαν κυβέρνηση, με απόφασή μου να πιστώσω στο λογαριασμό των πιο αδύναμων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, αυτών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, σύν τους συνταξιούχους, να τους πιστώσω εκείνο το εισόδημα που χρειάζονται για να περάσουν πάνω από το όριο της φτώχειας. Αυτό το έκανε για παράδειγμα η Αυστραλία, δίνοντας 1.000 δολάρια σε μια ωραία πρωία. Μια ωραία πρωία, η κυβέρνηση λέει 1.000 δολάρια κατά κεφαλή. Πάτε το. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο είναι φοβερό. Ναι. Αλλά στη δική μας περίπτωση δεν αρκεί μία δόση. Πρέπει να δοθεί εισόδημα. Το οποίο εισόδημα, γιατί πρέπει να πάει στα ασθενή, στα πιο αδύναμα? Όχι μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, το αυτονόητο, αλλά και γιατί τα αδύναμα στρώματα δεν θα το βάλουν ούτε στο στρώμα, ούτε στον παούλο, ούτε θα το κάνουν αποταμίευση. Θα το ρίξουν στην αγορά. Ναι. Και η αγορά αμέσως θα αρχίσει να ανεβαίνει. Κυρίως προς όφελος των μικρομεσαίων. Αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει μέσα σε ένα 24ωρο, σας ξαναλέω. Αρκεί να χαιρετήσουμε το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέτε λοιπόν ότι η απαραίτητη προϋπόθεση είναι να φύγουμε από το ευρώ. Μα για να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εμείς το χρήμα. Τι θα κάνουμε? Αυτό που κάνει και ο Ντράγκη για τις τράπεζες. Τι κάνει ο Ντράγκη? Πάει η τράπεζα, θέλει 60 δισεκατομμύρια. Βεβαίως, πληκτρολογεί και της δίνει τα 60 δισεκατομμύρια. Εμείς θα το κάνουμε για τον Κοσμάκη. Ναι.
που το έχει ανάγκη. Αυτό. Για ακούστε την κυρία Σοφία. Για να δούμε την κυρία Σοφία τι ρωτάει τον κύριο Καζάκη. Πού θα κρατήσει αυτή η κατάσταση? Δηλαδή, και αν πάμε στη δραχμή, μήπως χειροτερέψουμε από ό,τι είμαστε? Αυτή την ερώτηση θέλω να του κάνω. Ή θα βάζουν φόρους, 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 φόρους. Δεν αντέχουμε άλλο. Κοιτάξτε να δείτε, ακόμη και το νόμισμα, να το πούμε έτσι, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ναι. Έτσι. Εγώ δεν υποστηρίζω να επιστροφή στη δραχμή. Mm-hmm. Υποστηρίζω εθνικό νόμισμα σαν μια νέα αφετηρία πάμε μπροστά. Ναι. Γιατί βλέπετε ότι με το ευρώ δεν μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό λέτε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω πει και έχω προκαλέσει όποιον θέλει να μου εξηγήσει με ποιο τρόπο μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία χωρίς χρέη. Ναι. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε μέσα στο ευρώ, πολύ ευχαρίστω θα ήμουν με το ευρώ. Να σας ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε αυτό. Εάν σταματήσουμε αυτή τη στιγμή να πληρώνουμε τα χρέη μας, τα δάνεια που έχουμε πάρει, τα μνημόνια κτλ., τι επιπτώσεις μπορεί να έχουμε? Δεν θα μας δανείσουν διεθνείς κεφαλαγορές. Ποτέ μη σώσουν. Ο στόχος μιας οικονομίας είναι να μην πηγαίνει στο κογλίφος να δανείζεται. Γιατί μιλάμε για τοκογλυφικές αγορές. Ναι, αυτό δεν θα έχει όμως περιπέτειες μεγάλες. Όχι καθόλου. Αν ξαφνικά δεν έχουμε καθόλου χρήματα. Όχι, δεν είναι ότι δεν θα έχουμε χρήματα. Ναι. Απλά δεν θα ξαναδανειζόμαστε. Γιατί δανειζόμασταν? Δανειζόμαστε για να καλύπτουμε μαύρες τρύπες του προϋπολογισμού. Ή να σας το πω διαφορετικά, δανειζόμασταν για να καλύπτουμε τη διαπλοκή. Ναι. Εάν την ξυλώσουμε τη διαπλοκή και δεν συζητάμε απλά για αυτήν, την ξυλώσουμε, όλοι την ξέρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί να δανειζόμαστε? Δηλαδή, λύνοντας το πρόβλημα της διαπλοκής στη χώρα, πιστεύετε. Τελειώνει επιτόπου το θέμα. Πιστεύετε ότι δίνουμε λύσεις στην οικονομία? Ολοκληρωτικά. Τελειώνουμε το θέμα. Φυσικά θα χρειαστεί να δουλέψουμε. Όταν λέτε διαπλοκή, τι ακριβώς, πώς το οριοθετείτε, τι εννοείτε εσείς διαπλοκή? Είναι ένα σύστημα οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων. Mm-hmm. Το οποίο λαιλατεί αυτή τη χώρα συστηματικά επί δεκαετίες. Εκεί πήγαν τα ταμεία και τα αποθεματικά των ταμείων, ναι. Εκεί πήγαν τα λεφτά των καταθετών και των δανειοληπτών, mm-hmm. Εκεί πήγαν τα μεγάλα κρατικά πακέτα για δημόσιες επενδύσεις ή οτιδήποτε και τα ευρωπαϊκά πακέτα. Εκεί πήγαν. Να σας θυμίσω μόνο, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, mm-hmm. Μόνο το μεγάλο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου του 1998-2000 κόστησε ελληνική οικονομία. Επισημή, τι λέτε. Ναι. 145 δισεκατομμύρια ευρώ τοτινές τιμές. Ένα ολόκληρο ΑΕΠ. Το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου κόστησε 145 δισεκατομμύρια. Τα οποία φύγανε όπως ακριβώς τα βγάλανε 60 περίπου ολιγάρχες της οικονομίας και της πολιτικής, όπως τα βγάλανε το χρηματιστήριο. Τι εννοείτε, 60 άνθρωποι βγάλανε 145 δισεκατομμύρια. Τόση. Αυτή ήταν η κλοπή στο χρηματιστήριο. Αυτή είναι η κλοπή. Τα βγάλανε όπως τα βγάλανε, έτσι τα βγάλανε στο εξωτερικό. Αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία που υπάρχουν από διεθνείς οίκους που παρακολουθούν τα στοιχεία αυτά, οι Έλληνες, κάτοικοι Έλληνες, έχουν περίπου 300 δισεκατομμύρια παρκαρισμένα χρήματα στο εξωτερικό. 300 δις. Ναι. Και αυτά δεν τα έχουμε εγώ και εσείς. Με καταλαβαίνετε. Ακόμη και ο κόσμος που φοβήθηκε και έβγαλε τα λεφτά του έξω από ταμιεύσεις, δεν είναι αυτά τα λεφτά. Με καταλαβαίνετε. Ναι, απολύτως. Και βεβαίως βγήκαν δια το τραπεζών. Δεν βγήκαν από μόνο, ούτε σε βαλίτσες, ούτε σε κοντέινερ. Βγήκαν με τραπεζικό τρόπο. Όπως συνεχίζουν να γίνονται παρά το γεγονός ότι έχουμε capital control. Ναι. Λοιπόν, γιατί αυτά δεν ανοίγουν τα βιβλία, τα κοιτάπια? Δεν είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο αυτό? Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που θυμηθήκατε και το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Αντωνίου από τη Μεγάλη Βρετανία, από Αγγλία, κύριε Αντωνίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκη. Παρακαλώ. Αν μπορεί να μας εξηγήσει με πιο απλά λόγια τη διαφορά του εθνικού νομίσματος με το δανεικό, το ευρώ. Mm-hmm. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Η διαφορά είναι το εξής, ότι το ευρώ είναι ένα χρεόγραφο. Δηλαδή, τι εννοούμε χρεόγραφο? Το παράγει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το πουλάει μετά διαμέσου των τραπεζών σε κράτη, επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το κάθε ευρώ κοστίζει όσο είναι ονομαστική αξία που έχει πάνω, που καταγράφεται πάνω στο χαρτονόμισμα, mm-hmm. Συν το επιτόκιο που μας χρεώνουν οι τράπεζες που μας το πουλάνε. Γι' αυτό όλες οι οικονομίες φορτώθηκαν με χρέη, ιδιωτικά και κρατικά. Και όχι μόνο η Ελλάδα, όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Δηλαδή, ένα χαρτονόμισμα των 20 ευρώ είναι φορτωμένο και με το επιτόκιο που αγοράζουμε το ευρώ. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Το εθνικό νόμισμα κοστίζει μόνο την κατασκευή. Σου δίνει 20 ευρώ, αλλά ουσιαστικά σου δίνει 20 ευρώ, είναι το επιτόκιο. Ακριβώς. Το εθνικό νόμισμα κοστίζει μόνο η κατασκευή του, η οποία είναι ασήμαντη. Λοιπόν, το θέμα είναι εξής. Τώρα, και στο εθνικό νόμισμα μπορεί να το δίνει στον κοσμάκι μέσω των τραπεζών και να το αγοράζει ο κόσμος με τη μορφή δανείου.
αλλά μπορεί να το δώσεις όμως και έξω από τις τράπεζες, απευθείας, ως εισόδημα. Mm-hmm. Αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως. Ναι. Με το ευρώ δεν μπορεί να το κάνεις, mm-hmm. διότι το ευρώ, η αξία του, στηρίζεται στην προσφορά και τη ζήτηση στη διεθνή αγορά Forex, ξένου συναλλάγματος. Δηλαδή, ανάλογα με το πώς παίζουν οι κερδοσκόποι σε αυτή την αγορά. Εκεί στηρίζεται. Κάτι. Όχι στην οικονομία ή στο εισόδημα των εργαζομένων ή του πληθυσμού. Μέχρι στιγμής υπάρχει προηγούμενο χώρα που ήταν στην Ευρωζώνη να έχει αποχωρήσει από την Ευρωζώνη? Όχι. Στη συγκεκριμένη Ευρωζώνη δεν έχουμε τέτοιο, ναι, τέτοιο παράδειγμα. Αλλά έχουμε από τις 20-25 νομισματικές ενώσεις που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους δύο αιώνες. Ναι. Όλες καταρρεύσανε, όλες οι χώρες αναγκαστήκαν μετά από τεράστια καταστροφή να πάνε στο δικό τους νόμισμα. Εσείς βλέπετε ποιον κατά τη γνώμη σας το μέλλον του ευρώ και της Ευρωζώνης γενικότερα? Το ευρώ πλέον είναι σαν χαρτογράφητα έναρα. Ναι. Ουσιαστικά έχει καταρρεύσει. Mm-hmm. Το συντηρούν πάση θυσία οι Γερμανοί για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Λοιπόν, και φυσικά λογικό είναι η γερμανική οικονομία, προκειμένου να διατηρήσει το ειδικό της βάρος που έχει στην παγκόσμια οικονομία, πριν αναγκαστεί να ξεφορτωθεί το ευρώ η ίδια, mm-hmm. το κοινό νόμισμα, θα αφήσει πίσω τη ερείπια σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Ο λόγος είναι απλός. Δεν θα έχει, γιατί στη μετάβαση δεν θέλει να έχει ανταγωνιστή απέναντί της. Mm-hmm. Λογικό δεν είναι, mm-hmm. γιατί με το δικό της σκεπτικό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις θεωρητικές προϋποθέσεις, με βάση την οποία έγινε η οικονομική τους πρωτική ενοποίηση, δεν τηρείται καμία. Καμία δεν τηρείται. Κανένα από τα κριτήρια, mm-hmm. που υπήρχαν από την εποχή του Μάστριχτ, και καμία από τις προϋποθέσεις που λέει σταθερότητα νομίσματος. Σταθερότητα νομίσματος προϋποθέτει πληθωρισμό της τάξης του 1,5 με 2%. Ναι. Κάτω από 2, περίπου στο 1,5 με 2. Και τώρα έχουμε πληθωρισμό. Πείτε μου κάτι, πώς βλέπετε εσείς τώρα την επιθυμία άλλων κρατών, ακόμα και η Τουρκία, οι γείτονές μας ας πούμε, μια πολύ μεγάλη χώρα με πληθυσμό πάρα πολύ μεγάλο, θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς το κρίνετε αυτό? Κοιτάξτε, ο Ερντογκάν αυτό το κάνει για γεωστατικούς λόγους. Ναι. Κυρίως για γεωστατικούς λόγους. Ο λόγος είναι πολύ απλός. Θέλει να εξασφαλίσει τις πλάτες του. Ξέρει πολύ καλά ότι καταραίει η χώρα του. Επειδή έχει πάρα πολύ ανοιχτά μέτωπα παντού. Δεν είναι μόνο τα γεωστατικά μέτωπα. Είναι και η οικονομία του καταραίει και η κοινωνία του καταραίει. Mm-hmm. Και επιπλέον, με δική του επιλογή, μπλέχτηκε σε ένα ολοκληρωτικό πόλεμο. Η εξέλιξη που είχαμε τις τελευταίες μέρες με την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη, mm-hmm. που για πρώτη φορά η επίσημη κυβέρνηση της Τουρκίας, η κυβέρνηση του κ. Νταβούτογλου, είπε ότι ήταν παρακλάδι της Αλ-Κάιντα αυτή που έβαλε τη βόμβα, σημαίνει ότι πλέον η Τουρκία περνάει σε μια νέα φάση γενικευμένου ολοκληρωτικού πολέμου. Το διάβαζα σήμερα και στην Jerusalem Post. Κάνει και δηλώσεις αντίστοιχες και ο Ερντογκάν σημερινές. Ναι, που σημαίνει δηλαδή ότι καταραίει. Οπότε τι θέλει, να πιαστεί από κάπου. Mm-hmm. Και γι' αυτό το κάνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα καλησπερίσω την κυρία Μαλαματένια Δάρα από το Νέο Ηράκλειο Αττικής. Καλησπέρα σας, κυρία Δάρα. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα μας δίνετε. Καλησπέρα και στον κύριο Καζάκη. Σας ακούμε, να είστε καλά. Θα τον παρακαλούσα να σχολιάσει, αν μπορεί, το θέμα της περικοπής των συντάξεων, που δεν γίνεται ποτέ στο εναπομείνον ποσόν και πάντα στο αρχικό. Και αναγκασμένοι 45 χρόνια να εργαζόμαστε και ασφαλισμένοι σε δύο ασφαλιστικούς φορείς, λόγω εξαρτημένης εργασίας και ελεύθερου επαγγέλματος, να πληρώνουμε συνέχεια, και όταν βγήκαμε σε σύνταξη, με ένα ποσό 3.200 να μείνει 1.200 και να θεωρούμαστε πάντοτε υψηλόμιστοι συνταξιούχοι. Και να βγαίνει ο κάθε πολιτικός, ο οποίος δεν έχει ούτε ένα ένσημο, να μας λέει περικοπή της δεύτερης σύνταξης, που δεν έχει μείνει δεύτερη σύνταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Κοιτάξτε, το θέμα των συνταξιοδοτικών είναι τεράστιο από τη στιγμή που, όχι εκτός όλων των άλλων, αυτά που είπε η κυρία είναι σωστά, δεν το συζητάμε, το ξέρουμε όλοι, αλλά επιπλέον γιατί εξαρτώνται και οι οικογένειες πλέον. Δεν είναι μόνο η σύνταξη του συνταξιούχου. Mm-hmm. Ξέρω, οικογένειες που είναι και δύο και τρεις, οι οποίες συντηρούνται από μια σύνταξη. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι τραγικό το να συμβεί. Και συμβαίνει γιατί. Πρώτον, έχουν κατακλέψει τα ταμεία. Δεν είναι μόνο το 2012 το PSI, mm-hmm. που ήταν η χαριστική βολή. Κατακλέβονται τα ταμεία εδώ και δεκαετίες. Κανένας δεν έδωσε λογαριασμό για αυτό το πράγμα, τα αποθεματικά. Αντί τα αποθεματικά που συσσωρεύονταν να πηγαίνουν πίσω στους συνταξιούχους με το σύστημα με βάση το οποίο στήθηκε το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Τα αποθεματικά αυτά, ποιανού λεφτά είναι?
ή των εργαζομένων ήταν. Μάλιστα. Πάντα των εργαζομένων. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που ακούμε είναι κουμπαρά των εργαζομένων. Χρημάτων των εργαζομένων. Βεβαίως. Πληρώνει η δική μου γενιά για να, έχουν, για να έχει σύνταξη ο πατέρας μου. Και με μια πολιτική απόφαση τα παίρναν τα λεφτά τα από εκεί. Τα κλέβανε. Τα καθαρά. Εσείς το λέτε, τα κλέβανε. Γιατί, για, να σας πω για ποιο λόγο. Ναι. Να, για ποιο λόγο. Γιατί η ίδρυση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος στηριζόταν σε ένα σύστημα που λέγεται pay as you go. Δηλαδή η μια γενιά πληρώνει τι συντάξει τη γενιά που έχει αποχωρήσει από την εργασία. Και αυτό λέγεται σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης μέσα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Τι κάνανε λοιπόν, επειδή σε εποχές παχιών αγελάδων που οι εργαζόμενοι που ήταν πολλοί και είχαν και αρκετά εισοδήματα, αφήναν, αντί να δίνουν καλύτερες συντάξεις στους συνταξιούχους, αφήναν να συσσωρεύονται αποθεματικά και τι κάνανε. Βάζανε το ασφαλιστικό ταμείο τάδε και έπαιρνε μετοχές της τάδε τράπεζας. Βάλανε το άλλο ασφαλιστικό ταμείο και πέραν δομημένα ομόλογα. Το θυμάστε το σκάνδαλο. Ναι, ναι, ναι. Κανένας δεν πλήρωσε για αυτή την ιστορία. Για τα δομημένα ομόλογα. Τα δομημένα ομόλογα. Βάλανε τα ασφαλιστικά ταμεία και παίξανε χοντρά στο χρηματιστήριο το 98-2000. Χάσανε 1,3 εκατομμύρια δραχμές τότε, σύμφωνα με τον απολογισμό του ΙΚΑ. Βάλανε το φίλο τους που θέλει να πουλήσει ένα μεγάλο ακίνητο και αντί να το πουλήσει σε τιμή αγοράς, βάζανε το ασφαλιστικό ταμείο, το ΙΚΑ συγκεκριμένα, και το αγόραζε υπερτιμημένο για να διευκολύνουν οι μέτερους και φίλους. Λοιπόν, και έτσι έφτασε στο σημείο να έχει τεράστια ακίνητη περιουσία το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά. Από πού και ως πού, για ποιο λόγο να έχει τέτοια ακίνητη περιουσία. Mm-hmm. Που βέβαια τώρα έχει μηδενιστεί, γιατί οι αξίες έχουν πέσει στο ναδύρ. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα, και τώρα μας λένε εντάξει, αυτό είναι παρεθεντολογία, θα ξεχάσουμε όλα αυτά και θα το πληρώσει ο Κακομοίρης. Γιατί για την δική μου γενιά το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Γιατί μέχρι να φτάσουμε τα 73, το προσδόκιμο όριο ζωής θα έχει πέσει κάτω από το 70, οπότε δεν πρόκειται να πάρουμε σύνταξη. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε τον κύριο Χρήστο, την ερώτηση του κυρίου Χρήστο για τον κύριο Καζάκη, κύριε Καλοκαιρινέ. Υποστηρίζει, νομίζω, την επιστροφή στη δραχμή. Είναι αυτή η λύση? Ναι, όπως διευκρινίσαμε πίσω, πρωτήτερα, εγώ δεν υποστηρίζω την επιστροφή στη δραχμή. Υποστηρίζω το εθνικό νόμισμα να πάμε μπροστά. Ναι. Με μια νέα δραχμή. Εσείς υποστηρίζετε 100% να φύγουμε από το ευρώ. Αυτό είναι ξεκάθαρη θέση. Γιατί δεν μπορεί να βγει. Λέτε ότι είναι ένας αδιέξοδος. Τελείως αδιέξοδο, ναι. Αυτό λέτε. Και όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλους. Αλλά εμείς είμαστε στη χειρότερη κατάσταση. Ναι. Λοιπόν. Και πρέπει να πάμε στο δικό μας νόμισμα, σε ένα νέο δικό μας νόμισμα, το οποίο θα μπορεί να χρηματοδοτήσει την οικονομία μας χωρίς χρέη. Πρωτίστως στο εισόδημα στον πληθυσμό. Πρωτίστως, το νούμερο ένα, το α που πρέπει να κάνουμε. Γιατί πώς να το κάνουμε? Για να κινηθεί ο κινητήρας της οικονομίας, χρειάζεται λάδι και καύσιμα. Το λάδι και καύσιμα είναι το λάδι να λείψει το χρέος και το καύσιμο είναι το εισόδημα του κοσμάκι. Αν δεν υπάρχει αυτό, να τελειώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθεί ο κινητήρας. Ο κύριος Σταύρος από τον Περιστέρη σας ρωτάει εάν είναι δυνατόν εκτός μνημονίων και εκτός ευρώ με πληθωριστικό χρήμα να επανεκκινήσουμε την οικονομία. Κοιτάξτε, είναι μάλλον αστείο να μιλάμε για πληθωριστικό χρήμα σε μια κατάσταση όπου το 62% του κόσμου δεν έχει δουλειά ή είναι άνεργο δηλαδή ή δεν βρίσκει δουλειά. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή έχουμε κατάρρευση προσφοράς και ζήτησης. Πληθωρισμός δημιουργείται όχι όταν κόβεις χρήμα. Όταν έχεις υπερβάλλουσα αγοραστική δύναμη, έχει μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από την παροχή, από την προσφορά προϊόντων. Ή όταν υπάρχουν μονοπωλιακές ή ολιγοπωλιακές καταστάσεις στην αγορά. Trust cartel. Ναι. Όπως είναι σήμερα στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Όπου πληρώνουμε το γάλα, αν είναι γάλα αυτό που μας φτιάχνουν, οι βασικές βιομηχανίες, 40% από το ίδιο γάλα στη Γερμανία. Έχουμε το ακριβότερο γάλα στην Ευρώπη. Ναι. Και είναι η ίδια εταιρεία. Ο κύριος Νίκος Κουτουβίνης σας ρωτάει πρώτον αν θα γίνει, τι πιστεύετε, αν θα γίνει τελικά κούρεμα καταθέσεων το επόμενο χρονικό διάστημα και ότι θα γίνει με λεφτά κάτω από 100.000 ευρώ. Κοιτάξτε, τι πιστεύετε. Γιατί έχουμε πώς να το πω τώρα, στο 100% διάψευση επισήμως και άκουσα και την κυρία Κατσέλη ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κούρεμα καταθέσεων. Θα ήταν περίεργο να λέγανε το αντίθετο, δεν είναι? Γιατί θα υπήρχε πανικός. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς γιατί κρατάνε κλειστές τις τράπεζες. Είσαι σε moratorium. Ναι. Εννοείται τα capital controls. Ναι. Έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Αυτή ξεκινήσει από τη στιγμή που δεν σου επιτρέπουν να πάρεις τα λεφτά σου. Δεν κατάλαβα. Ναι. Εγώ ξέρω ανθρώπους ευλεθροπαγγελματίες οι οποίοι είχαν ένα λογαριασμό, ένα κομπόδεμα στην τράπεζα με το οποίο κινούσαν την επιχείρηση, τη δουλειά τους. Ναι, ναι. Να το πω έτσι. Και τώρα δεν μπορούν να έχουν. Όχι μόνο δεν μπορούν, έχουν φορτωθεί χρέη.
Άρα θα στα φάνε τα λεφτά. Με τον άλλο τρόπο θα τα φάνε τα λεφτά. Βλέπετε να υπάρχει κάποια στιγμή αλλαγή στα capital controls, βλέπετε? Γιατί ακούσαμε διάφορες εκτιμήσεις, μας λέγανε αρκετοί υπουργοί οικονομικών και η κυρία Κατσέλη είχε μια τέτοια προσέγγιση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, σε λίγους μήνες δηλαδή από τώρα, σε 2-3 μήνες, ότι θα είχαμε άρση των capital controls. Κοιτάξτε, όσο περισσότερο κρατιέται μια τράπεζα κλειστή ή σε αναστολή ή σε moratorium, mm-hmm. τόσο πιο δύσκολα ανοίγει. Ναι. Η ιστορία έχει δείξει. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί έχει γκρεμιστεί η πίστη. Τις τράπεζες τις λέμε πιστωτικό σύστημα. Γιατί το λέμε? Γιατί υπάρχει η πίστη. Πίστη που συνδέεται η τράπεζα με τον καταθέτη και τον δανειολήπτη. Mm-hmm. Αν λείψει αυτή η πίστη, mm-hmm. δεν έχουμε λόγο να στηριχτούμε στις τράπεζες. Και να σας το πω πολύ απλά. Αν ανοίξουν οι τράπεζες, αν αύριο το πρωί ανοίξουν οι τράπεζες, δεν θα αφήσει κανένας λεφτά μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όχι μόνο αυτό, ούτε καν οι επιχειρήσεις. Ούτε καν οι επιχειρήσεις. Και θα έχουν δίκιο. Δεν είναι ότι δεν θα έχουν δίκιο. Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να πληρώνεις για την αλλαγή χαρτονομισμάτων στις τράπεζες. Σου κρατάνε προμήθεια για την αλλαγή χαρτονομίσματος. Mm-hmm. Έχουμε τρελαθεί δηλαδή, έχουμε ξεφύγει. Είναι φοβερό πράγμα. Ακούστε δύο παρεμβάσεις, ερωτήματα που έχουν ενδιαφέρον. Μου ταχώνει ο κύριος Άκης Θάνος. Ξέχασες, μου λέει, ότι ο Παπαδόπουλος χάρισε τα αγροτικά χρέη. Όχι. Εννοεί επί Χούντας. Ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν. Απλά είπα, το γιατί... τίμησε, ναι. ο Παπαδόπουλος. Θέλω να πω, βέβαια ο Παπαδόπουλος έκανε κάτι άλλο. Έσπρωξε τους αγρότες, όχι στην αγροτική τράπεζα, στις εμπορικές τράπεζες. Και ξαναχρεώθηκαν. Ναι. Ήταν μια άλλη ιστορία. Ενώ το μέτρο που πήρε ο Παπανδρέου, το οποίο δεν ολοκληρώθηκε, mm-hmm. γιατί είχαμε τα Ιουλιανά, είχαμε τις πολιτικές εξελίξεις, τις έκριθμες. Ναι. Μετά, δεν ολοκληρώθηκε, ήταν να απαλλάξει όλους τους αγρότες ολοκληρωτικά από τα χρέη. Η κυρία Δέσποινα Φλοκατούλα λέει: ωραία μας τα λέει ο κύριος Καζάκης στη θεωρία. Χαρίζει δάνεια, κάνει αυξήσεις στον αέρα. Ας μας πει ποια κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει παρέμβαση στις τράπεζες χωρίς να ρωτήσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Συγγνώμη, είναι πάρα πολύ ωραία αυτά που λέει και μάλιστα ιδανικά, αλλά ανεφάρμοστα. Μάλιστα. Βεβαίως είναι ανεφάρμοστα αν μείνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε υποκαθεστώς κατοχής του Ντράγκη. Mm-hmm. Μα εγώ δεν λέω να είμαστε υποκαθεστώς κατοχή του Ντράγκη. Με συγχωρείτε. Εάν έχουμε παραδοθεί στον Αλ Καπόνε, μπορούμε να συζητήσουμε για νόμο και τάξη? Γιατί είμαστε παραδομένοι στον Αλ Καπόνε τώρα. Στον Αλ Καπόνε, τραπεζικού καρτέλ. Είναι δυνατόν να συζητάμε για νόμο και τάξη? Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Ή θέλουμε να είμαστε δούλοι μια ζωή και τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας, δουλοπάρικοι των τραπεζιτών ή όχι? Γιατί αυτή η συζήτηση γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Δεν γίνεται μόνο για την Ελλάδα. Mm-hmm. Απλά εμείς είμαστε χειροπόδαρα δεμένοι. Δεν πρέπει να σπάσουμε τα δεσμά? Δεν ξέρω τι πρέπει να πάθουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα. Την ερώτηση του κύριου Κώστα. Η δραχμή θα βοηθήσει την Ελλάδα? Θα βοηθήσει τους Έλληνες η κατάσταση άμα αλλάξει η δραχμή, άμα έρθει η δραχμή αυτό? Είναι προφανές ότι το ζήτημα του νομίσματος συνδέεται με το εξής. Ναι. Με το τι πολιτικές θα ακολουθήσεις. Αν πάμε στην παλιά δραχμή, με τις πολιτικές που ακολουθούσαν με την παλιά δραχμή, βεβαίως θα γλιτώσουμε τη χρεοκοπία που βρισκόμαστε τώρα, αλλά θα είμαστε μία από τα ίδια. Mm-hmm. Το θέμα είναι να πάμε μπροστά. Να φέρουμε το νόμισμα, να δώσουμε στον κοσμάκι εισόδημα, να πιάσουν όλη δουλειά, να δουλεύουν όλοι, να γλιτώσουν τα χρέη και θα δείτε πόσο γρήγορα ανακάμπτει η οικονομία και πόσο ευημερεί σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Φυσικά προϋποθέτει ότι έχουμε κυριαρχία. Ότι εμείς είμαστε αφεντικά σε αυτόν τον τόπο. Γιατί αν αποφασίζουν οποιοδήποτε πίσω από κλειστές πόρτες ή σε παρασκήνια και η δική μας κυβέρνηση δεν έχει καν κανονιστική ισχύ, δηλαδή δεν έχει καν δικαίωμα να πάρει μια απόφαση, την πιο στοιχειώδη απόφαση, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Μάλιστα. Κυρία Μαρία Μπουρτουβάλου, αν διαβάζω καλά το επίθετο. Ναι, κύριε Γιάτσο. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα, χαίρομαι που σας βλέπω και σας ακούω. Και εγώ το ίδιο. Ρωτήστε ό,τι θέλετε τον κύριο Καζάκη. Ναι. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόραση. Να τη χαμηλώσω, ναι. Κάντε την ερώτησή σας. Τον κύριο Καζάκη, τα σέβη μου και την αγάπη μου, κύριε Καζάκη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Καλό. Παρακαλώ, κάντε την ερώτηση. Θέλω να σας ρωτήσω, μας είχαν πει ότι μας κόβουν το ΕΚΑΣ για 2 χρόνια, 3 και θα το επαναφέρουν μετά τα 65. Αν υπάρχει ελπίδα να μας ξαναδώσουν, γιατί είμαι πολύ χαμηλή συνταξιούχα, μου τα έχουν κόψει όλα, και αν υπάρχει ελπίδα για να μας δώσουν αυτό το ΕΚΑΣ το λίγο έστω,
που δικαιούμαστε νόμιμα από ό,τι είχαν πει ότι πρέπει να μας το ξαναδώσουν. Και θα ήθελα άλλο ένα ερώτημα να σας κάνω, ότι με αυτή τη χαμηλή σύνταξη την πενιχρή 390 ευρώ που μου δίνουν, 380 και τώρα μου δώσαν 10 ευρώ επιπλέον 2 μήνες, πληρώνω τα έμφυα από τα σπίτια στο Περιστέρι που έχω, ζω με το παιδί μου στον Οροπό και πληρώνω τα έμφυα τα οποία είναι από αυτή τη μικρή σύνταξη και είναι ακατάλληλα για να τα κατοικήσει κανείς και ούτε έχω τις δυνάμεις για να τα φτιάξω μέσα, γιατί έχουν τις μητέρες μου, ειδικά που μου το άφησε σε αγωνική παροχή, είναι τελείως κατεστραμμένο τα βάνια, τύχη, όλα, έχουν πέσει όλα μέσα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα τον κύριο Καζάκη να μου πει αν υπάρχουν ελπίδες για αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια απάντηση σε ένα τέτοιο ερώτημα είναι λίγα και δύσκολη. Δεν θέλω να... Ναι. Τι να πει κανείς. Δηλαδή, να πούμε κάτι πολύ απλό που θα μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Αυτή τη στιγμή, εάν εφαρμοστεί η συνταγή του μνημονίου που έχουν υπογράψει όλα τα μνημονιακά κόμματα και δημοσιεύθηκε στις 14 Αυγούστου 2015, θα πρέπει οι συνταξιούχοι να παίρνουν τη σύνταξη η οποία προκύπτει από τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων. Τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων το 2014 ήταν 17 δισεκατομμύρια. 17. 17 δισεκατομμύρια. Κάντε τη διαίρεση, θα δείτε ότι η μέση σύνταξη είναι περίπου στα 400 ευρώ. Mm-hmm. Η μέση σύνταξη. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε, το δράμα είναι πραγματικό. Δηλαδή, αυτό που λέει η κυρία, εγώ το έχω δει σε πάρα πολλούς γνωστούς μου. Δηλαδή να έχουν γκρεμίδι, κυριολεκτικά γκρεμίδι, και να πληρώνουν έμφυα. Και την ίδια ώρα να συζητάμε τώρα, να συζητάει η κυβέρνηση πώς θα απαλλάξει από τη φορολογία τα funds και τις ειδικές θέσεις για να μπορούν να κερδοσκοπήσουν με τα κίνητα. Δεν ξέρω. Και να το πω και για την κυρία που είπε προηγουμένως ότι αυτά τα πράγματα είναι ονειρικά. Κάποτε δεν πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Δηλαδή, τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο, να πεθάνουν οι μισοί, για να συνειδητοποιήσουμε ότι αφήσαμε να περάσει κρεματόριο μια ολόκληρη χώρα. Πέρυσι πέθαναν 121.000 άνθρωποι. Ιστορικό ρεκόρ από το χειμώνα του 41-42, εκείνης της μεγάλης πείνας. Ιστορικό ρεκόρ η Ελλάδα. Αυτό είναι γενοκτονία με βάση τον νόμο. Δεν το λέω εγώ σαν έτσι. Με βάση τον νόμο. Λοιπόν, τις προβλέψεις του νόμου. Γιατί το αποδεχόμαστε? Γενοκτονία είναι και αυτό που περιέγραψε και η κυρία. Και τις συνέπειές του. Και αυτό που βλέπουμε γύρω μας. Γιατί χάσαμε την αξιοπρέπειά μας τόσο πολύ? Εμείς είμαστε αξιοπρεπής λαός. Είμαστε πάντα ανοιχτοχέρεις. Φροντίζαμε το διπλανό μας. Και τώρα ακόμη, τούτη εδώ η κοινωνία, στην κατάσταση που είναι, τον πρόσφυγα τον αγκαλιάζει. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Λοιπόν, γιατί χάνουμε την αξιοπρέπειά μας? Γιατί τους επιτρέπουμε να μας οδηγούν σε τέτοια κατάντια? Λοιπόν, μήνυμα που δεν έχει όνομα. Μας λέει ότι τα χρέη των αγροτών είχε σβήσει και ο δικτάτορας Παπαδόπουλος και δεν έχω καμία σχέση με Χρυσή Αυγή. Έβαλε φως στο πιο μακρινό χωριό, έδωσε άτοκο δάνειο για να φτιαχτούν κουζίνες, τουαλέτες και αποθήκες στην επαρχία. Τι έκανε η μεταπολίτευση για 40 χρόνια, λέει, έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Ο φίλος μας Το έχουμε πει. Τα διαβάζω όμως γιατί είναι απόψεις. Βεβαίως, ναι, έχετε δίκιο. Ο φίλος μας ο Λεωνίδας, να δεκτώ ότι στη σημερινή κατάστασή μας πρέπει να ζητήσουμε κατάργηση του χρέους, αλλά πώς θα στηρίξουμε νομικά τη θέση αυτή απέναντι στα άλλα κράτη της Ευρώπης δανειστές? Μπορεί το νομισματικό ταμείο που ζητά κούρεμα να μας υποστηρίξει ώστε να παραμείνουμε και στην Ευρώπη? Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το πράγμα το ζητάμε από τη διεθνή κοινότητα, όχι από την Ευρώπη. Ναι. Η διεθνή κοινότητα προβλέπει, έχει νομικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει ένα κράτος και μάλιστα στην τελευταία γενική του συνέλευση του ΟΗΕ, πέρασε ψήφισμα που επιτρέπει σε μια χώρα, μάλλον προβλέπει μια χώρα να χειρίζεται κυρίαρχα η ίδια, χωρίς να επιτρέπεται σε κανένα άλλο οργανισμό ή κράτος να θέτει εμπόδια στον τρόπο διαχείρισης ή τις αποφάσεις που παίρνει για το χρέος. Αυτό σημαίνει ότι σαν κυρίαρχο κράτος μπορούμε με βάση. Και όποιος διαφωνεί με αυτό, με συγχωρείτε. Όποιος διαφωνεί με αυτό, ας πάει στα διεθνή δικαστήρια να δούμε τι θα πούν τα διεθνή δικαστήρια. Αλλά ο δανειστής, όχι εμείς. Mm-hmm. Εμείς κυριάρχος έχουμε το δικαίωμα να το αποκηρύξουμε.
στοιχειοθετώντας με βάση τη συνθήκη των συνθήκων, τη συνθήκη της Βιέννης, τη συνθήκη περί κατοχήρωσης κυριαρχίας, την χάρτα του ΟΗΕ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δηλαδή, το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Υπάρχουν μια σειρά πράγματα που μπορούμε να το στηρίξουμε. Μας το έχει υποδείξει η ίδια ύπατη αρμοστία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενέβη, με έκθεση ειδική για την Ελλάδα το 2013. Έχουμε νομικό πλωστάσιο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το ξέρουν και οι Ευρωπαίοι. Γι' αυτό κανένας νομικός εκ μέρους κυβέρνησης δανειστή δεν έχει βγει και να πει: «Α, κοιτάξτε, αυτά που λέει ο ΟΗΕ είναι παραμύθια». Mm-hmm. Δεν υπάρχει νομικό κείμενο ή νομικοπολιτικό κείμενο που να αντιτάσσει επιχειρήματα για να ξέρεις τι μπορείς να κάνεις. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και θα ακολουθήσουν πάρα πολλά ακόμα τηλεφωνήματα που έχουμε on camera για σας. Διαφημίσεις 2 λεπτών και επαναρχόμαστε.